Καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα εδώ vlog στο project τα παιδιά. Και θα αναρωτιέστε ήδη πως το background μου έγινε ήδη έτσι. Αυτό και πολλά άλλα θα μάθετε σε αυτό το βίντεο. Έχουμε κάνει wacky seed, αρχίσαμε να κάνουμε ήδη τρολιές και χαζομάρες. Επίσης έχουμε αρρωστήσει πάλι. Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει χειμώνας άλλωστε που εγώ θα την γλιτώσω και θα κολλήσω η γμωρίτιδα. Βασικά κόλλησα κρυώμα και μετά μου άφησε η γμωρίτιδα και επέστρεψε τώρα. Άμα και εσύ παθαίνεις συνέχεια γμωρίτιδες, σε λυπάμαι και αντίστοιχα θα ξέρεις τον πόνο μου και θα λυπάσαι και εμένα. Anyways, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλή δουλειά. Οπότε like, subscribe και ξεκινάει το χτίσιμο. Τώρα από πίσω μου είναι ο Σμπλούχος για να μου βάλει κουρτίνες και κουρτινόξυλο. Και γνωρίζετε πολύ καλά πλέον πόσο εύκολα γίνονται αυτά με ένα απλό τέτοιο. Πάμε να το κάνουμε. Τι μορφή overreact αυτή τη στιγμή θα αντικρίσουμε. Πάμε να δούμε τι φαντασμαγορικές ατάκες θα ακούσουμε. Στο διάολο παίζουνε, τι record κάνουνε. Α ναι! Βλέπετε αυτό τον τοίχο. Oh yeah! Ο τοίχος με τις πλακέτες και φυσικά το logo τα παιδιά. Εδώ έχει χώρο για τη δική μου, την έχω αφήσει στο άλλο σπίτι. Εδώ σπιτικά popcorn, άψογα, χαμηλές θερμίδες. Δεν είναι δύσκολο, απλά λίγο τεχνική θέλει. Α ναι, και ας πω ότι έπαθε εδώ. Άκου. Πριν 2 χρόνια λοιπόν είχα ξεκινήσει να βάζω υαλουρονικό filler εδώ για να αντιμετωπίσω αυτούς τους μαύρους κύκλους, αυτούς εδώ. Αλλά κάτι που δεν γνώριζα είναι ότι αυτό όχι απλά δεν διασπάται πολλές φορές μόνο του, ίσα-ίσα κατεβαίνει. Και τη δεύτερη φορά που έβαλα, μάντεψε τι έγινε. Από αυτή τη μεριά κατέβηκε και μου φτιάξε αυτό εδώ το μπίρμπιλο, το οποίο έχω χρόνια και μου έχει σπάσει τα νεύρα. Οπότε πήγα σήμερα να τα αφαιρέσω. Με τρύπησαν, μου βάλανε ένα υλικό και από ό,τι φαίνεται θα φύγει σε λίγες μέρες. Αλλά κοίτα τώρα, φίλε. Τώρα 2 χρόνια περπατάω λες και έχω φάει μπουνιά στο μάτι έτσι. Κρίμα δεν είναι. Ένα μάθημα για να μην κάνουμε βλακίες με το σώμα μας. Επίσης θυμάστε το σαλόνι από το προηγούμενο βίντεο. Το κάναμε καλύτερο. Βάλαμε πίνακες, κουρτίνες και άλλους πίνακες. LED πίνακες. Και φυσικά χαλιά. Απλά πανέμορφο. Συν αυτά τα 2 φωτιστικά. Επίσης, εδώ, 1, 2. Καθαρίσαμε όλο το χώρο. Βάλαμε αυτό, βάλαμε και αυτό. Και σε αυτό το κενό χώρο θα βάλουμε μπιλιάρδο. Για να φανταστείς καλύτερα πώς θα φαίνεται, το όλοι κάνε τα μαγικά σου. Επίσης, 2 και 3 Μαρτίου έχουμε το μεγαλύτερο meetup σε όλη την Ελλάδα. Οργανωμένο από το Creator Shop και θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στο Βελίδιο. Πάω να διαφύσα. Μπορείς ακόμα να πάρεις εισιτήρια. Τα έχει VIP rooms, giveaways, χαμό τα πάντα. Και αποφάσισα αυτό εδώ το custom keyboard που έφτιαξα να το δώσω εκεί πέρα. Σε έναν από εσάς. Σας περιμένουμε λοιπόν για φωτογραφίες. Πολλοί YouTubers. Link για πληροφορίες και εισιτήρια θα βρεις κάτω στην περιγραφή. Πάντα το. Έτοιμο! Τώρα περιμένουμε και τα σνισελάκια μας και φύγαμε να καούμε. Αναρωτιέμαι τι γίνει θα παίξω σήμερα. Είπε κανείς κάτι για σνίτσελ? Μπέργκερ θα κάνουμε! Κάπως έτσι. Λοιπόν, ανοίγω τεράρια, τώρα εκεί έπεσε ο κλήρος. Για να δούμε μέχρι τι ώρα θα αντέξω. Καλησπέρα, παιδιά, τόλμησε εδώ και σημερινό επεισόδιο. Παίζουμε survival games! Είμαστε μαζί με τον Γιανούμπα. Ή αλλιώς ketchup με κάλτσες. Σκοπός μέχρι το πρωί γιατί έχω να παραλάβω το χαλί μου και μία συνταργέρα για εκεί πίσω. Ακριβώς εκεί πέρα. Αυτά τα τσιμπράκαλα εξαφανίζονται. Κάδρο it's only. Θα μπει εκεί. Και εδώ πέρα μια σιρταριέρα, πίσω από τα οποία επιπλά ίσως περάσει καμιά λέντο ταινία. Κάτι που θα είχε γίνει ήδη, αν δεν κοιμόμουν για 2 μέρες στη σειρά. Προσπαθούν να μου τα δώσουν από το Σάββατο. Σήμερα είναι Τρίτη, μαντέψτε τι πήγε λάθος. Οπότε πρέπει να πάρουμε δραστικά μέτρα. Ζήλυπα καλώς! Ήρθαν τα πράγματά μου. Να τα. Καλή σιρταριέρα. Που ζημαίνει νομίζω. Μπορώ απλά να πάω να κοιμηθώ και να μην με νοιάζει τίποτα άλλο, ε. Απλά πάω να το κάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μήπως πρώτα συντάκια να φεύγει. Δεν έχω και ψαλίδι επειδή ο Γκάντζα μου το σπάσε. Κάτι που έχω μάθει αυτά τα χρόνια είναι να κάνω ένα transition και μαγικά τα πράγματα που χτίζω να ετοιμάζονται. Δηλαδή κάτι τέτοιο. Για να είναι έξω βράδυ. Να το έχω ήδη μεταφέρει εκεί. Και το χέρι μου να είναι έτσι. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Πώς γίνεται μια συρταριέρα να είναι ικανή να προκαλέσει eternal κατάθλιψη σε έναν άνθρωπο που έχει επιβιώσει από καρκίνο, σε έναν άνθρωπο που έχει ακούσει στη ζωή του ένα σωρό μαλακίες. Αλλά μια συρταριέρα είναι αρκετή. Είναι αρκετή για να με κάνει να τα χάσω. Κατά τα άλλα, δίπλα από την ντουλάπα τη βάλαμε κάτω, πάνω στην οποία στέρεωσα αυτά τα έπιπλα. Το μούλικο φως το πήγα εδώ πέρα. Όταν βάλω λαμπάκια θα έχει τέλειο φωτισμό. Έκρυψα για ένα πολύ μπριζό εδώ. Και μιας και ξεκινήσαμε, πάμε να κολλήσουμε και το δωρό του Ιτσο.
κάτσε. Μου φαίνεται ίσιο. Πρέπει να είναι ίσιο. Έφυγε για αυτά από τη μέση. Ωραία για το χαλί. Συγγνώμη. Ρίξ' το σπίτα. Συνεργάσου. Annoying carpet. Στο διαμαλέκι. Well, well, well. Αν δεν είναι ένα πανέμορφο χάλι. Ποιος θα φανταζόταν ότι κάτι τόσο απλό μπορούσε να μου σπάσει τόσο τα νεύρα. Με αυτά και με αυτά τελειώσαμε. Για τώρα περιμένω πακέτα από το τέμου υπομονωτικά. Εκεί. Αυτά τα άσπρα σε μαύρο για εκείνη βότα και τάν. Αλλά για σήμερα έχουμε τελειώσει με το χτίσιμο. Έχουμε όμως μια άλλη πολύ σημαντική δουλειά. Καθώς ναι, έχουμε έχει το μέλλον στα παιδιά. Όχι ακριβώς στα παιδιά, αλλά ακούστε με. Εν τέλει ο Γκάνζαρ αποφάσισε να μετακομίσει και αυτό στη βίλα. Καθώς του φτιάξαμε δωμάτιο. Και έφτιαξε την περιβόητη φυλακή που είδατε στο βίντεο του. Και μένει εκεί. Οπότε το άλλο μου το σπίτι, το γιανουκόσπιτο, έμεινε άδειο. Και ξέρετε τι σημαίνει. Ότι θα φέρουμε άλλο να μείνει εκεί πέρα. Και ποιος θα είναι. Τι έχω εδώ. Άντε, επειδή έχω καιρό να σας δώσω. Πάρτε την. Έφτασε. Όπου να ανοίγει η πόρτα, θέλω πριν μπει, γρήγορα να γράψετε στα σχόλια ποιος πιστεύετε ότι θα είναι, αλλά χωρίς να κλέψετε. Γράψε κάτω, να δω πως καλά με ξέρεις. Δεν σας δείχνω. Ακόμα έχετε χρόνο. Το έκτο μέλος είναι... Μια χαρά. Καλώς ήρθες. Επειδή ο Κρίς τα πουλέψε, νάτος εκεί είναι. Εσύ είσαι το... Εσύ θα είσαι στο household. Καλώς ήρθες στο νέο σου σπίτι. Δεν φαντάζεσαι πως έχει καιρό να γράψω. Έχω πάρα πολύ καιρό να το δω, πάρα πολύ καιρό. Ναι, δεν είναι το σπίτι μου μπροστά, να ξέρεις. Καλά, υπάρχει ένα κακό με αυτό το σπίτι. Τι. Θα δεις. Κάτσε, φέρε μου το κινητό σου. Θα καταλάβεις πολύ γρήγορα ποιο είναι το κακό. Έχουμε ένα φαντασμό, τι. Όχι, θα καταλάβεις, περίμενε. Θα είναι πολύ γρήγορο και άμεσο. Και σου το λέω, γιατί έχω πέσει τη μαφή της απαγωγής πολλές φορές. Έλα, πήρε. Ήρθω. Μιάου. Τι. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Μία τζιν, μία μπλαστ, μία μαζονάκης, μία βέρτης. Ω, παίρνει τηλέφωνο τώρα, παίρνει τηλέφωνο! Είναι και το μια πακέτο μαζί για μουσικά, έλα και τι! Anyways, αυτό είναι το σπίτι σου. Είναι αυτό το loot. Τι μπορεί να πήρα εδώ μέσα. Πέρα από ρούχα επειδή μου τέλειωσαν τα βράκια. Πήρα και αυτό. Πάω να το βάλω. Εδώ. Κάτσε. Ρε φίλε, ούτε μια πρόκα δεν μου βάλανε. Δες εδώ τι κάνανε. Ξενέρωσα. Δεν πειράζει, αύριο θα το κάνουμε ύπνος πρώτα. Αυτό είναι έτοιμο. Άντε γεια. Ένα γρήγορο sneak peek από το background που θα έχουμε από εδώ και πέρα στα gaming video ή γενικότερα σε ό,τι κάνουμε από το PC. Αλλά έχουμε και αυτό εδώ. Τέμου. Ήρθε πακετάκι, το τέμου με έχει καλύψει. Είναι φθηνά, ό,τι και να πάρω μέχρι στιγμής είναι χρήσιμο. Και πάμε να δούμε τι ήρθε από αυτά που παράγγειλα. Εννοείται, σας έχω εδώ κωδικό. Τον βάζετε όταν πάτε τέμου να κάνετε checkout για να κερδίσετε κουπόνια που φτάνουν μέχρι και 100 ευρώ σε εκτόσεις άμα είσαι καινούριος χρήστης. Αντίστοιχα, αν δεν το έχεις κατεβάσει, σου έχω link κάτω, πάτα το τώρα, κατέβασέ το και πάλι θα πάρεις 100 ευρώ εκτόσεις σε κουπόνια. Εμείς όμως τι πήραμε. Είναι αυτά εδώ τα άσπρα για τον τοίχο, καθώς πρέπει να καλύψω μια τρύπα. Έχω πάρει και άλλα πράγματα, έχω πάρει χωμονωτικά το τέμου για να τα ελέγξω. Έχω πάρει και μαύρα τέτοια. Τώρα με τα άσπρα πρέπει να καλύψω μια άσχημη τρύπα η οποία έχει μείνει εκεί πάνω. Φύγαμε. Έλα εδώ εσύ και στήσου καλά. Ευχηθείτε μόνο να μην πέσω, γιατί άμα πέσω εγώ δεν θα το δείτε ποτέ το βίντεο αυτό.
Έχουμε μία ανακοίνωση λοιπόν να κάνουμε. Πέρα από το ότι είμαστε άρρωστοι και πάλι αρρώστησα, έχουμε να ανακοινώσουμε ότι ανακαλύψαμε ένα νέο άθλημα. Ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Πον! Λοιπόν, πώς πάει αυτό. Γενικά έχουμε μια πράσινη μπάλα που πήραμε από τα τζάμπο. Και είναι ελαφριά μπάλα ακριβώς για το λόγο αυτό που προορίζεται. Δηλαδή να παίζουμε μέσα στο σπίτι και να μην σπάνε πράγματα. Βέβαια, εμείς έπρεπε να σπάσουμε πράγματα, οπότε αρχίσαμε με το λεγόμενο ό,τι γίνει. Όποιος είχε την μπάλα στα χέρια του και του λέγες ό,τι γίνει, έπρεπε να τα αφήσει όλα να την κλωτσίσει με όλη του τη δύναμη και ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Σπάσαμε πράγματα, πήγαμε να χαλάσουμε το ίντερνετ, γελάσαμε και σαν κλασικοί βαρεμάριδες δεν αρκεστήκαμε σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε φτιάξαμε ένα αυτοσχέδιο πινκ-πονγκ. Πήραμε το μόνο έπιπλο που είχε το σπίτι και μας είχε ξεμείνει και επειδή μοιάζει λίγο με τραπέζι πινκ-πονγκ, βάλαμε ένα αυτοσχέδιο φίλε και άρχισαμε να παίζουμε κανονικό πινκ-πονγκ. Έλα μου ντε, που εκεί είναι που γεννήθηκε η περιβόητη ιδέα για το άθλημα ό,τι γίνει πονγκ. Ό,τι γίνει. Όχι ρε μπρο, τώρα. Ό,τι γίνει. Οι κανόνες είναι οι εξής. Είναι πολύ απλή, είναι πολύ διασκεδαστικό και ναι, θα το κάνουμε κανονικό άθλημα αυτό. Γιατί είμαι στο δωμάτιό μου. Τελειώνει εδώ και τώρα. Θέλουμε μια αέρινη πολύ ελαφριά μπάλα, ένα τραπέζι πινκ-πονγκ ή κάτι που μοιάζει αυτό. Και πολύ χώρο. Και πολύ χώρο. Ουσιαστικά οι παίκτες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η 1v1 ή 2v2. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ρακέτες και χέρια. Όλα είναι στο παιχνίδι. Και πόδια και κεφάλια τα πάντα. Ο κανόνας είναι ένας και απλός. Να μην σταματήσει να χοροπηδάει η μπάλα. Έχεις όσες επαφές θες, αλλά απαγορεύεται να σταματήσει να χοροπηδάει η μπάλα. Δηλαδή, όσο κάνει γκέλ και είναι στον αέρα, μπορείς να κάνεις και έτσι, μπορείς να κάνεις και έτσι, και έτσι, και έτσι, και όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Μέχρι να την πετάξει στην απέναντι μεριά, να χτυπήσει στη δικιά της μεριά πάνω από το φιλέ, όπως ακριβώς το πινκ-πονγκ, και μετά είναι ευθύνη της άλλης ομάδας να τη στείλει σε σένα. Οπότε πώς παίρνεις πόντο. Έστω ότι εμείς κάνουμε αυτό. Πετάμε μπάλα. Έτσι. 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 Και πετάς εσύ στην απέναντι μεριά και άλλοι αστοχούνε και πέφτει κάτω η μπάλα και σταματάει να κάνει bounce. Α, όντως. Άμα όταν σταματήσει να κάνει bounce, η ομάδα που ήταν ευθύνη της να τη στείλει στην απέναντι χάνει. Και άλλοι παίρνουν ένα πόντο. Και τόση ώρα ενώ δεν στέκει, σας έχουμε αφήσει ένα highlight που παίζουμε για να καταλάβετε λίγο πώς πάει αυτό το άθλημα. Για να καταλάβετε πόσο καταστροφικό είναι και πόσα πράγματα μπορούν να πάνε λάθος. Αλλά ναι, πολύ πιθανό να το κάνουμε κανονικό άθλημα αυτό το πράγμα και να κάνουμε αρκετά βίντεο με αυτό και τις καταστροφικές του ιδιότητες. Και στόχος είναι να μπει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Πάμε να παίξουμε ό,τι γίνει πονγκ. Πάμε. Ό,τι γίνει πονγκ. Κατά τα άλλα, πέρα από το αθλητικό μας μανιφέστο, ήρθαν και τα άλλα δύο πακέτα από το τέμου που περίμενα. Ανοίγουν έτσι. Ορίστε, έχουμε ηχομονωτικά και αυτά εδώ τα μαύρα. Τα μαύρα αντίστοιχα από αυτά εδώ τα άσπρα πράγματα για τον τοίχο. Σας έχω ήδη πει που θα μπουν. Θα φτιάξουν αυτόν εδώ τον τοίχο. Θα φτιάξουν και αυτή την ψευδοροφή εδώ πάνω για να συνοδεύουν τον φωτισμό. Αντίστοιχα, έκανα και ένα story στο Instagram. Αν δεν με έχεις κάνει follow, κάνουμε γρήγορα γιατί γινόμαστε αρκετά active εκεί πέρα. Και ειδικά τώρα χρειάζομαι το δικό σας insight για αυτό εδώ το project και τις συμβουλές σας σαφώς. Μερικές από τις οποίες θα πάμε να διαβάσουμε τώρα. Παπα Χριστοδούλου μας λέει να φτιάξω ενιδρίο. Νομίζω καταλαβαίνετε πόσο στραβά θα πάει αυτό. Αλλά ένα ενιδρίο είναι αρκετά όμορφο, το ξέρω επειδή ο φίλος μου ο Αντώνης, ο TLB, ασχολείται με ενιδρία, τα έχει γεμίσει γαρίδες και αστακούς. Και όντως, πέρα από την πλάκα είναι πολύ όμορφα, αλλά θέλουν ευθύνη. Δεν είμαι για τέτοιες ευθύνες. Αλλά το κρατάω. Ίσως στο σαλόνι. You never know. Αν είμαι posters, ο Βασίλης, αυτό είναι το μόνο σίγουρο που θα κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το γεμίσω και εδώ με αν είμαι posters, φτιάχνοντας ένα μικρό κλίμα σαν σελίδα από μάγκα. Όπως ακριβώς το άλλο στούντιο στο σπίτι μου. Ο Τζουγκένης μου λέει βάλε και βαμβάκι στο ταβάνι με LED, θα κάτσει τέλεια. Νομίζω ξέρω ποιο λες, αυτό που είναι σαν cloudy stormy sky. Είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο, όντως είναι ωραίο. Δύσκολο να το εφαρμόσετε, αλλά βάλεις λεντοτενίες έτσι μεικτά, οι οποίες αναβοσβήνουν με μπλε και μοβ για να φτιάξει μια ψευδέστηση ότι είναι καταιγίδα. Αλλά σίγουρα με κανονικό βαμβάκι δεν το κάνεις. Είναι τεράστια και πολύ ψηλή οροφή. Μέχρι να κολλήσουν όλα αυτά, θα πέφτουνε, θα χαλάνε, θα μου βγει η πίστη. Κόλλα, 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 βάλε λεντοτενία. Σύνδεσε λεπτοτενία, πολύ ταλέπα. Μπορώ να το κάνω όμως μέσα σε αυτήν εδώ την ντουλαπίτσα. Άμα κάνω κανένα βίντεο έτσι αστείο, μπορώ να το κάνουμε στην ντουλαπίτσα αυτή. Αλλά και εδώ, αν μου πιάσει, ξέρω εγώ, ιδέα.
ποτέ δεν ξέρει. Η τύχη είναι πολύ άδεια. Συμφωνώ σε αυτό, πρέπει να τα γεμίσουμε με πόστερ, κανένα κάδρο, τίποτα τέτοιο ενδιαφέρον, ηχομονωτικά και τέτοια πράγματα. Ο Άγγελος 0013 μου λέει ένα PS5 setup. Σαφέστατα είναι ωραία πινελιά το PS5 setup. Θα φτιάξουμε ένα στο σαλόνι. Δεν νομίζω ότι αξίζει να βάλω και εδώ μέσα, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν κάθομαι πολύ στο PC πλέον. Οπότε αν το αφήσω εδώ θα σπαταληθεί. Straight up θα σπαταληθεί. Οπότε θα το βάλουμε στο σαλόνι αυτό. Και Αναστάσεις μου λέει βάλει παντού κολόχαρτα. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε κάνει αυτό. Και να ευχαριστήσουμε τον Ιτσόνλι για τα χίλια κολόχαρτα που μας έφερε στα γενεθλιά μου. Έχουμε ακόμα, μην ανησυχείς, έχουμε ακόμα. Συνεχίστε να προτείνετε ιδέες. Στείλε μου μήνυμα στο Instagram. Έχετε μερικές καλές, μερικές καταραμένες και μερικές λιγδαίες ιδέες. Αλλά δεν πειράζει, όλες είναι ευπρόσδεκτες. Κατά τα άλλα, αυτά για σήμερα. Κάναμε πολλή δουλειά. Το project συνεχίζεται. Πρέπει να φύγει η κολοϊμωρίτη. Δεν έχω βαρεθεί να χωνώ φυσιομέρ. Κοίτα ποιος εμφανίστηκε από πίσω. Και θα τους πεις, φίλε Chris, να κάνουμε subscribe και like. Κάνε subscribe τώρα για να φύγω. Άρα πιστεύεις ότι έκανα. Έκανα. Ωραία, τώρα κάντε και ένα like. Τα λέμε στο επόμενο, όπου θα τελειοποιήσουμε το δωμάτιο και θα κάνουμε πολλά πολλά πράγματα. Γεια! Yeah!